Ο Υπουργός Υγείας που τώρα υπεραμείνεται της απόφασής του να επιβάλλει εισιτήριο 25 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία, κάτι που άλλωστε αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, μόλις λίγους μήνες πριν επέμενε ότι η πολιτική βούλησή μας είναι να μην αυξηθεί το εισιτήριο και δεν θα αυξηθεί. Ήταν 13 Αυγούστου του 2013. Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο. Περίπτωση να έχουμε αύξηση του εισιτηρίου στα δημόσια νοσοκομεία. Όχι, βλέπετε. Δεν εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Μισό λεπτό. Γιατί λέμε για τα 5 ευρώ. Ξέρετε κι εσείς, έχετε διαβάσει το μνημόνιο, αλλά έχετε έναν εδώ πέρα που έχει βγάλει τα μάτια του να διαβάζει το μνημόνιο κάθε μέρα. Είμαστε δύο εδώ στην εκπομπή ταυτόχρονα. Εγώ όχι σίγουρα. 25 ευρώ εισιτήριο από 1η-1η-14. Για όλους. Θα το υπογράψετε γιατί μένει να περάσει με υπουργική απόφαση. Είναι μνημονιακή υποχρέωση. Όπως ξέρετε, αφού. Και ένα ευρώ ανασυνταγή όταν πηγαίνει στο φαρμακείο. Όπως ξέρετε, επειδή έχετε διαβάσει και εσείς το μνημόνιο όπως και εγώ, οι επόμενες δράσεις είναι πάντα υποδιαπραγμάτευση. Αφού έχει ψηφίσει ένα νόμο του κράτους. Λέω, οι επόμενες δράσεις είναι πάντα υποδιαπραγμάτευση. Παραδείγματος χάρη, νόμος του κράτους ήταν η δυναμική τιμολόγηση των νοσήμων, αλλά δεν την έχουμε κάνει. Λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν έρχεται εδώ πέρα η Τρόικα και πολύ πριν έρθει με τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε, εμείς επιλέγουμε ποια θέλουμε να επαναδιαπραγματευτούμε και πού θέλουμε να πείσουμε την Τρόικα ότι αυτό το μέτρο δεν μπορεί να αποδώσει και πού όχι. Για να απαντήσω λοιπόν, αγαπητέ Ντίνο, στο ερώτημά σου. Εάν επιτύχουμε τους οικονομικούς μας στόχους, τότε αυτό το μέτρο δεν χρειάζεται να υλοποιηθεί. Άρα δεν δεσμεύεστε. Αν αποτύχουμε στους οικονομικούς μας στόχους, μιλάω για τα δημόσια νοσοκομεία, τότε αυτό πρέπει να υλοποιηθεί. Σου λέω όμως τώρα, πρώτον, ότι όσον αφορά το τρέχον έτος, το 2013, όχι μόνο επιτυχάνουμε τους προϋπολογισμούς, αλλά είμαστε και καλύτερα από το στόχο. Ενώ ο στόχος έλεγε 1,9 δισεκατομμύρια, θα είμαστε λίγο πάνω από το 1,8 στο κλείσιμο του έτους. Άρα είμαστε 100 εκατομμύρια παρακάτω. Και δεύτερον, άρα πάμε καλά, αυτό θέλω να πω. Και δεύτερον, ότι με τις συγχωνές που κάνουμε τώρα και τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία, μειώνουμε έτσι περαιτέρω το κόστος της υγείας, εξοικονομούμε δηλαδή πόρους, και άρα μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το μέτρο, εάν κάνουμε τη δουλειά μας, επαναλαμβάνω. Έτσι. Τώρα να γυρίσουμε λίγο στο θέμα. Επειδή θέλω λίγο να επιμείνω τώρα, συγγνώμη, αλλά αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχει τύχει και εγώ και η οικογένειά μου και εσύ και όλοι να πάμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Παλιότερα πληρώναμε 3 ευρώ εισιτήριο, τώρα νομίζω ότι έχει πάει 5, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ. Ετοιμάζετε λοιπόν από 1η-1η-14 να πάει 25. Εσείς όμως μας βγάλατε είδηση. Αν πιάσουμε τους στόχους, δεν θα αυξηθεί η τιμή του εισιτηρίου. Καλά, πάντα ισχύει αυτό. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν δεσμεύεστε ότι το 25 δεν θα γίνει. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ σαφής. Η πολιτική μας κατεύθυνση και η πολιτική μας βούληση είναι να μην αυξηθεί.